να πω ότι πήγαν τα χρήματα της υπεξαίρεσης, αυτά θα τα πει το δικαστήριο. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ σήμερα να σας πω, με τα λόγου γνώσεως, είναι ότι κατά την διαδικασία απεδείχθησαν μερικά πράγματα, τα οποία τα πρωτοφωνάζαν τόσο ο Δήμαρχος όσο και εντολές του Γενικού Γραμματέας και τα έλεγαν πρωτόδικα και αντιδήμαρχοι και άλλα στελέχη του Δήμου, ότι δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφορία η οποία έλεγχε τις δοσοληψίες που υπεξαιρέτουν κατά μήνα και κατ' έτος. Και αυτό το πρόβλημα πλέον εξετάζεται από την Εισαγγελική Αρχή της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, για ποσό ύψους 7 και πλέον εκατομμύριων ευρώ, κατά την κρίσιμη περίοδο. Το δεύτερο που διαπιστώθηκε και αποδείχθηκε μέσα από διαδικασίες προφορικές ενώπιον του ακροατήριου, είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα μεγάλο, ηλικιώδες, τεράστιο ποσό που πέφτει κατά την προδικασία, κατά την δικογραφία και την πολισματική που έχει συνταχθεί από υπάλληλο του Δήμου στην ίδια περίοδο. Ύψους, κατά την έκθεση της κυρίας Τσεταρά, 12 εκατομμυρίων ευρώ. Και απεδείχθηκε τελικά ότι η εφορία θέλουσα να αποσύσει ευθύνες για τον μη έλεγχο προς τον υπεξαιρέτη και γενικότερα τη στρεβλότητα που υπήρχε, πλαστογράφησε έγγραφο με διαφορετική ημερομηνία ώστε να καταδείξει ότι δεν έχει ευθύνη εκ της αμελίας ή εκ της αδιαφορίας ή εκ της συνεργασίας της. Και ενώ αυτό το έγγραφο το επικαλέστηκαν εναντίον των κατηγορουμένων στην πρωτότυπη δίκη, απεδείχθη ότι είναι πλαστογραφημένο και λειτουργεί πλέον υπέρ των κατηγορουμένων, δεδομένου ότι το παραδέχτηκε και η ίδια η κυρία Τσεταρά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι κάνουμε δίκη. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε